από τις 7. Επιστροφή στο στούντιο του 3XY Radio Ελλάς. Ακούτε την εκπομπή «Ραντεβού με τους Έλληνες». Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην Αθήνα να καλησπερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας από τη Μελβούρνη, κύριε Γραμματέα. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες, τους συμπατριώτες μας, τους εργαζόμενους της Αυστραλίας, από την Ελλάδα. Κύριε Κουτσούμπα, φέτος συμπληρώνονται 95 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, του ΚΚΕ, ενός ιστορικού κόμματος. Πώς βλέπει σήμερα το ΚΚΕ την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και τι εκτίμηση έχει για τις μελλοντικές εξελίξεις? Όπως ξέρετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα της χώρας μας, για την νεολαία. Η οικονομική καπιταλιστική κρίση που έχει ενσκύψει εδώ και 6 χρόνια στην Ελλάδα έχει πλήξει όλα τα λαϊκά στρώματα, έχουν μειωθεί κατά κόρυφα οι μισθοί, τα μεροκάματα, οι συντάξεις, έχει ασκηθεί τεράστια φορολογία ενάντια στο λαό μας και βεβαίως δυστυχώς ο κατήφορος δεν έχει πάτο. Τα μέτρα συνεχίζονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα συνολικότερα, αλλά και η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ εδώ στη χώρα μας συνεχίζουν ακάθεκτες τα μέτρα και βέβαια η προοπτική που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για διέξοδο από την οικονομική αυτή κρίση σε όφελος όμως του λαού και όχι σε όφελος των μονοπωλίων του μεγάλου κεφαλαίου βρίσκεται στην πολιτική του πρόταση. Θεωρούμε ότι άλλες οι υπόλοιπες έλεγα το εξής, ότι οι υπόλοιπες προτάσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων στη χώρα μας, τόσο της κυβέρνησης που αυτή τη στιγμή είναι από τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή άλλων δυνάμεων, με όποιο μείγμα διαχείρισης της κρίσης και όπως και αν το εννοούν, σε τελευταία ανάλυση οδηγούν με τις προτάσεις τους σε νέα μέτρα ξανά ενάντια στους εργαζόμενους. Πάντως κύριε Κουτσούμπα, ναι. Πάντως η κυβέρνηση υπόσχεται ελάφρυνση του δημόσιου χρέους από τη μία πλευρά και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη υπόσχεται κούρεμα του χρέους. Κοιτάξτε να δείτε, η πρόταση της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών προς την Τρόικα και προς τους εταίρους για κάποια διευκόλυνση στην αποπληρωμή των χρεών προς τις τράπεζες, που σημαίνει νέα επιμήκυνση δηλαδή του χρέους ή κάποια άλλα αντίστοιχα τέτοια μέτρα, όσο και το κούρεμα του χρέους που προτείνει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η πρόταση όπως ξέρετε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι βέβαια δεν αγωνιούν για την κατάσταση των εργαζομένων στην Ελλάδα, για τα δικά τους ωφέλη πάλι, αλλά άσχετα από αυτό και οι δύο αυτές προτάσεις, είτε κούρεμα είτε επιμήκυνση ή οποιοδήποτε άλλο, πάλι θα έχουμε μέτρα για τους εργαζόμενους. Το πρόβλημα δεν είναι να μειωθεί, όσο και να μειωθεί το δημόσιο χρέος, είτε με κούρεμα είτε χωρίς κούρεμα με επιμήκυνσή του, πάλι θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή ο λαός μας που δεν φταίει για αυτό το χρέος, που δεν ευθύνεται ούτε στο ελάχιστο για το οποίο δημιουργήθηκε αυτό το χρέος, ευθύνονται μόνο οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα τη χώρα μας, καλείται να πληρώσει όλα τα σπασμένα. Μάλιστα. Από αυτή την άποψη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι κάθετα αντίθετο. Θα οργανώσουμε τη λαϊκή πάλη, θα παλέψουμε, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Κύριε Κουτσούμπα, ξέρετε ότι υπάρχει ταυτόχρονα και τα μέτρα αυτά αφορούν και τους Έλληνες μετανάστες. Αφορούν και εργαζόμενους που βρίσκονται για παράδειγμα αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες του κόσμου. Δηλαδή η κυβέρνηση την ίδια ώρα που φορά απαλλάσσει, που επιδοτεί εφοπλιστές, βιομήχανους, τραπεζίτες, επεκτείνει αυτή τη φορομπηχτική πολιτική που ακολουθεί και στους Έλληνες μετανάστες που ζουν, που εργάζονται στο εξωτερικό, εφόσον έχουν κάποιο μικρό εισόδημα από κάποιο ακίνητο. Ναι, για παράδειγμα, αν έχετε εσείς ένα σπίτι στο χωριό ή ένα διαμέρισμα και παίρνετε ένα ενίκιο,
ως επιτοπλίστων η φορολόγηση αυτή γίνεται ακόμα και εν αγνία των ενδιαφερομένων, οι οποίοι και εμφανίζονται από το ελληνικό κράτος ως τάχατες ότι έχουν φόρο διαφύγη, ενώ υποχρεώνει τους Έλληνες μετανάστες να συγκεντρώσουν τεράστιο όγκο δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που και μόνο η εξασφάλισή τους φέρνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Λέμε τώρα ένα πρόβλημα, ναι, από σίγουρα, το οποίο αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες μετανάστες, οι ομογενείς στη χώρα, εκεί που είστε ή σε άλλες χώρες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κάνει ερώτηση, ασκεί πίεση στη Βουλή για αυτή την διπλή απαράδεκτη φορολογία και των μεταναστών. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει για τους υπόλοιπους εργαζόμενους εδώ στη χώρα. Τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας για να μην υπάρχει αυτό το θέμα της διπλής φορολόγησης? Θα πρέπει να αποσυρθεί αμέσως αυτός ο νόμος και αυτές οι τροπολογίες. Να σταματήσει η φορολόγηση. Ο εργαζόμενος που λείπει, που ζει στο εξωτερικό, που ζει στη Μελβούρνη, έχει πάει εκεί για οικονομικούς λόγους, για λόγους ανάγκης, για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του και ο ίδιος. Δεν μπορεί, επειδή του άφησε από κληρονομιά κάποιος παππούς, ένας πατέρας, ένα μικρό οικόπεδο, ένα σπίτι στο χωριό, ας πούμε, να πληρώνει και να το διπλοπληρώνει και να το τριπλοπληρώνει. Το πληρώνει στη φορολογική δήλωση, το πληρώνει με τα τέλεια κινήτων, το πληρώνει το χαράτσι. Με τα χαράτσια τα διάφορα κλπ. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Ωραία. Δεν μπορεί, και ο κόσμος δεν έχει πλέον να πληρώσει. Mm-hmm. Έχουν αδειάσει οι τσέπες. Τα όποια αποθέματα είχε, τους σκόπους μιας ζωής, όλη αυτή την τελευταία πενταετία τους έχουν αφαιρέσει. Τα έχουν ξεζουμίσει τον κόσμο. Μάλιστα. Δεν αντέχει άλλο. Να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Γενική Γραμματέα. Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι πρέπει να συγκροτηθεί ένα μέτωπο στο οποίο να συμμετέχουν όλοι οι αντίπαλοι του νεοναζισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η Χρυσή Αυγή. Ποια είναι η δική σας θέση? Κοιτάξτε να δείτε, για να κατανοηθεί αυτό το ερώτημα και η απάντηση στο ερώτημα, θα πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, και αυτό θέλω να κάνω εκ μέρους του ΚΚΕ, τι φαινόμενο είναι αυτό το ναζιστικό, το φαινόμενο για παράδειγμα της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα ή αλλού σε άλλες χώρες, με όποιο μανδύα ή όνομα και αν ονομάζεται. Πρόκειται για μια εγκληματική ναζιστική οργάνωση, για ένα μόρφωμα, κόμμα το λένε, που ασπάζεται τον εθνικοσοσιαλισμό, την πιο αιμοσταγή θεωρία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, που έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο, και βέβαια στα χνάρια του ακολουθούν και όλα τα νεοναζιστικά αυτά μορφώματα που υπάρχουν, όπως είναι στη χώρα μας η Χρυσή Αυγή. Γεννιέται μέσα από το ίδιο το σύστημα, από τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται μέσα από το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα και αξιοποιείται από αυτό. Έτσι έγινε και στην ιστορία της ανθρωπότητας ο Λάγκερη, έτσι ανέβηκε και ο Χίτλερ στην εξουσία, στηριζόμενος από βιομήχανους, από εφοπλιστές, από τραπεζίτες, από μεγάλα μονοπωλιακά συγκροτήματα, για τα δικά τους συμφέροντα τους αξιοποίησαν εκείνη την περίοδο. Έτσι αξιοποιήθηκε και ανεχθήκαν και εδώ αντίστοιχοι τέτοιοι φορείς, η αστική τάξη της χώρας μας, τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Για παράδειγμα, το χτύπημα ενάντια σε συνδικαλιστές, σε εργαζόμενους, σε προοδευτικούς ανθρώπους, σε ανοιχτά μυαλά, σε ανθρώπους που αγωνίζονται, έχει να κάνει με συμφέροντα συγκεκριμένων μεγαλοεργολάβων και εφοπλιστών. Ήδη δεν ξέρουμε πόσο σε βάθος, εμείς πιέζουμε και παλεύουμε να πάει σε βάθος η διερεύνηση όλων αυτών των εγκληματικών πράξεων. Έχει ανοίξει ένας δρόμος με τη δικαιοσύνη. Αποδεικνύονται, καθημερινά βγαίνουν στοιχεία στο φως της δημοσιότητας που λένε ότι εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες χρηματοδότησαν και με αρκετά ζεστό χρήμα τη Χρυσή Αυγή για να ανδρωθεί, για να μεγαλώσει κλπ. Μάλιστα χρηματοδότησαν και με υλικά μέσα, δηλαδή με όπλα κλπ. Ώστε να φτιάξει τα γνωστά τάγματα εφόδου, να τα χρησιμοποιεί δηλαδή ενάντια στους εργαζόμενους, σε Έλληνες και ξένους εργαζόμενους, ενάντια στους μετανάστες, ενάντια σε συνδικαλιστές, μέχρι τελικά να θρηνήσουμε και το παλικάρι στο Κερατσίνι, τον Παύλο το Φίσα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Άρα, ένα μέτωπο το οποίο
θα στρέφεται ενάντια στα μονοπόλια, ενάντια σε αυτούς που βρίσκονται πίσω από αυτά τα καθάρματα, γιατί για καθάρματα πρόκειται τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής, θα πρέπει να δημιουργηθεί και θα πρέπει να έχει σαφή κατεύθυνση πάλι ενάντια στον ναζισμό, ενάντια στο φασισμό, ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων, ενάντια σε αυτό το σάπιο σύστημα που καλλιεργεί και θρέφει τέτοια ναζιστικά μορφώματα. Τώρα μου δίνετε μια πάσα για την επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Μιλάτε για τη δημιουργία μιας ισχυρής λαϊκής συμμαχίας. Με ποιον και με ποια κόμματα θα μπορούσατε να συμμαχήσετε, γιατί οι αντίπαλοί σας σας κατηγορούν ότι ακολουθείτε ένα μοναχικό δρόμο, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν. Κοιτάξτε να δείτε, δεν νιώθουμε καθόλου μοναχοί, καθόλου μόνοι. Είμαστε μέσα στο λαό, είμαστε σάρκα από τη σάρκα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι ευρύτερα, άσχετα ακόμα και το τι ψηφίζουν πολιτικά ή σε κάθε εκλογές τι επιλέγουν, έχουν μεγάλη εκτίμηση και εμπιστοσύνη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό φαίνεται από την καθημερινή μας επαφή με το λαό και με τον κόσμο. Άλλωστε το κόμμα 95 χρόνια τώρα ήταν αυτό το κόμμα το οποίο και η πολιτική του και οι προβλέψεις του επιβεβαιώθηκαν. Δεν λείψαμε από κανέναν δίκαιο αγώνα του λαού μας, όπως δεν λείπουμε και σήμερα για τα καθημερινά του προβλήματα. Εμείς είμαστε το κόμμα που μιλάμε για μια μεγάλη λαϊκή συμμαχία. Με τις αποφάσεις του 19ου Συνεδρίου αυτό ακριβώς στοχεύουμε. Δεν θέλουμε όμως, κοιτάξτε να δείτε, να διαχωρίσουμε τους εργαζόμενους, το λαό μας, σε σχήματα του παρελθόντος. Δηλαδή από εδώ να πάμε οι αριστεροί, από εκεί να είναι οι δεξιοί, από εκεί να είναι οι κεντρώοι, από εκεί να είναι οι μνημονιακοί, από εκεί οι αντιμνημονιακοί και διάφορα άλλα τέτοια σχήματα που είναι αποπροσανατολιστικά και διχάζουν το λαό μας, το εργατικό λαϊκό κίνημα. Εμείς θεωρούμε ότι ο μοναδικός διαχωρισμός αλλά και η ενοποιητική γραμμή που πρέπει να δένει αυτή τη λαϊκή συμμαχία είναι τι είναι ο καθένας ταξικά. Να το πω πιο απλά, ναι. Αν είναι εργάτης, αν είναι επαγγελματοβιοτέχνης, αν είναι φτωχός αγρότης, αν είναι νέος, γυναίκα από τις λαϊκές οικογένειες, τότε έχει θέση σε αυτό το μεγάλο μέτωπο την κοινωνική συμμαχία, τη λαϊκή συμμαχία που θα έχει περιεχόμενο την πάλι ενάντια στον καπιταλισμό, ενάντια στην εξουσία τους, ενάντια στα μονοπόλια. Αυτή είναι η βασική γραμμή και θέση του ΚΚΕ και αυτή που είναι που ενώνει ευρύτερα τους ανθρώπους εδώ της κοινωνίας μας, άσχετα αν ψήφιζαν μέχρι χτες Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή πολιτικές δυνάμεις, πολιτικά κόμματα τέτοια, όπου να φτιάξεις αυτή τη λαϊκή συμμαχία και να διεκδικήσεις την εξουσία με προϋποθέσεις όμως να βγεις από την κρίση σε όφελος του λαού, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Διότι οι θέσεις των άλλων κομμάτων και αυτών που εμφανίζονται με την προσωνυμία του αριστερού, του προοδευτικού, του ριζοσπαστικού κλπ. Δεν είναι αντίστοιχες με τα προγράμματά τους, με τις θέσεις τους και κυρίως με την πρακτική τους. Δέστε για παράδειγμα το φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ξεκίνησε από πέρσι ακόμη, που το προβλέπαμε εμείς, άσχετα αν δεν προβλέπαμε τόσο γρήγορη μετάλλαξή του, και που οδηγείται σήμερα να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Να μιλά δηλαδή για εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπερασπίζεται συμφέροντα τμήματων του κεφαλαίου της αστικής τάξης της χώρας μας. Δεν είναι τυχαία τα συγχαρητήρια του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, του κυρίου Δασκαλόπουλου ή άλλων τέτοιων και μέσα στο κίνημα και προς το ΣΥΡΙΖΑ ειδικότερα και τον πρόεδρό του. Δεν είναι τυχαία όλη αυτή η μετάλλαξη και η αλλαγή στα συνθήματα, στα αιτήματα και στα προγράμματα που έχει κάνει αυτό το χρόνο. Πώς λοιπόν να δώσεις εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο καιροσκοπικό τυχοδιοκτικό κόμμα? Άρα λοιπόν δεν υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον θέμα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, εμείς θεωρούμε ότι αν δημιουργηθούν προϋποθέσεις ακόμα και στα πλαίσια της λαϊκής συμμαχίας που είναι μέσα στις κοινωνικές δυνάμεις, μέσα στο κίνημα, εκεί μπορεί να γίνεται η συνεργασία ακόμα και όταν φτιαχτούν τέτοιες πολιτικές δυνάμεις. Εμείς βλέπουμε ακόμα και τη θέση του ΚΚΕ να μην συμμετέχουμε στη λαϊκή συμμαχία ως κόμμα.
δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Θα συμμετέχουμε στη Λαϊκή Συμμαχία μέσω των μελών μας, των στελεχών μας, που είναι κομμουνιστές βέβαια, των φίλων του κόμματος. Και εμείς θεωρούμε ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και άλλα κόμματα, αν εμφανιστούν και έχουν τέτοια συνθήματα ή υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουν αυτή τη Λαϊκή Συμμαχία στην κατάκτηση μιας πραγματικής εξουσίας για το λαό. Αυτή η θέση σας, ναι. Δεν είναι το ζήτημα να, αυτό που λένε κάποιοι, να πίνουμε καφέ ανάμεσα στον Περισσό και στην Κουμουνδούρου, να ανταλλάσσουμε επισκέψεις, να κάνουμε συζητήσεις. Συζητήσεις γίνονται στη Βουλή, γίνονται στο δρόμο, στις λαϊκές κινητοποιήσεις παντού και τις θέσεις εκφράζουν τα κόμματα. Το πρόβλημα είναι δεν υπάρχει κάποια κοινή βάση σε αυτά τα ζητήματα, ούτε τώρα ούτε σε μια πορεία με αυτά τα πολιτικά κόμματα. Σαφές. Η λύση θα τη δώσει ο ενωμένος λαός με ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα που πρέπει να ανασυνταχθεί, που πρέπει να αναζωογονηθεί, που πρέπει να ανασυγκροτηθεί για να βάλει τη σφραγίδα του σε εξελίξεις. Σαφές. Κύριε Κουτσούμπα, πάντως η θέση σας αυτή για τη Λαϊκή Συμμαχία δεν φαίνεται να έχει περάσει όπως θα επιθυμούσατε στον κόσμο, και αυτό αποτυπώνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα στις δημοσκοπήσεις, όπου τα ποσοστά του ΚΚΕ θα περίμενε κανείς να είχαν ανέβει, αντιθέτως τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα παραμένουν σταθερά. Ναι. Μήπως υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία στο θέμα πώς θα μεταδώσουμε αυτές τις θέσεις τις οποίες εσείς μας αναλύσατε πριν από λίγο? Καταρχήν βλέπουμε μια όχι μόνο σταθερότητα, που και αυτό για τις σημερινές συνθήκες, τις σημερινές εποχές είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και αύξηση της ιδεολογικής πολιτικής εμβέλειας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως αυτό που προσπαθούμε να πούμε στους εργαζόμενους σε όλες τις περιοδίες, σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε μέσα στα σωματεία και στους συλλόγους, είναι ότι πρέπει να ανασυνταχθεί γρήγορα το κίνημα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρόκειται να ανέβει κανένα ποσοστό κανενός κόμματος που προσβλέπει σε ριζικές αλλαγές υπέρ του λαού, όσο τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι μαζικές οργανώσεις είναι μακριά από τους εργαζόμενους. Όταν οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν στις συνελεύσεις, έχουμε αυτό το πρόβλημα, προσπαθούμε να λύσουμε, το παλεύουμε. Δυστυχώς υπάρχουν άλλες δυνάμεις του κυβερνητικού, του ρεφορμιστικού συνδικαλισμού που βάζουν εμπόδια σε αυτό. Υπάρχει και η απογοήτευση του κόσμου, έτσι δεν είναι? Ευθύνες. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, η απογοήτευση, εκτός από τη δυσκολία της κατάστασης, προέρχεται και από τη στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Φυσικά. Όταν έχει συνδικαλιστικές ηγεσίες που ακολουθούν την κυβερνητική πολιτική, στην ουσία βάζουν, να το πω έτσι, τρικλοποδιές στο κίνημα, αποφασίζουν απεργίες στο πόδι, δεν οργανώνουν αυτές τις απεργίες. Κάποιες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και όλα καλά, οι κυβερνητικές που έχουν στόχο την απομαζικοποίηση και το χτύπημα του κινήματος, αλλά ακόμα και τις αντιπολίτευσες που υποτίθεται και για αντιπολιτευτικούς λόγους θα πρέπει να ενισχύουν το κίνημα, έρχονται με προτάσεις πενθήμερων συνεχιζόμενων απεργιών και από την άλλη μεριά δεν κάνουν το παραμικρό, δεν κουνάνε ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι για να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους, να ενημερώσουν τους εργαζόμενους μέσα στα σωματεία, να οργανώσουν την περιφρούρηση της απεργίας, να οργανώσουν, ας πούμε, αυτό που λέμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του αγώνα, που είναι και το περιεχόμενο και οι μορφές πάλης και το πώς ενημερώνεις και διαφωτίζεις και οργανώνεις τους εργαζόμενους για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια κινητοποίηση, είτε είναι συλλαλητήριο, είτε είναι απεργία, είτε είναι στάση εργασίας κλπ. Άρα υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και εμείς λέμε, φυσικά έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες και προσπαθούμε, όμως δεν είναι οι κύριες μέσα στο κίνημα. Διότι αν μη τι άλλο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΠΑΜΕ, άλλες συσπυρώσεις που δουλεύουμε μέσα στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα ευρύτερα, κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Μάλιστα. Έλεγα προχτές σε μια συνάντηση που είχα εδώ με μια μεγάλη ομοσπονδία, με μια οργάνωση, κοιτάξτε να δείτε, γιατί μου λέει βγάλετε τον κόσμο σας στο δρόμο, και τους λέω το εξής απλό, βέβαια δεν είναι μόνο ποσοτικό το ζήτημα, αλλά έχει μια σημασία. Ακούστε το. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, πέρσι ο κόσμος, οι ψηφοφόροι, για να μιλήσουμε με όρους εκλογών όπως μου το λέτε, οι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι περίπου 300.000, 280.000 όλη την Ελλάδα. Αν μετρήσετε το τελευταίο χρόνο, αυτή τη χρονιά, όσοι βρέθηκαν στους δρόμους, ήταν τόσοι, ήταν όλοι. Αν μετρήσουμε και όλα τα χωριά
και όλη την επαρχία που κατεβαίνουν σε κινητοποιήσεις οι άνθρωποι που κάνουν, που ακόμα και στα καφενεία, στην πλατεία του χωριού ή στη γειτονική πόλη κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν, ας είναι συνταξιούχοι, ας είναι μαθητές, ας είναι οτιδήποτε. Και είναι ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Ναι. Τα άλλα κόμματα, για παράδειγμα η αξιωματική αντιπολίτευση, που μιλά και εν ονόματι της αριστεράς, που έχει 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους με βάση τα περσινά αποτελέσματα. Λοιπόν, άλλα κόμματα που έχουν 700.000 ψηφοφόρους, πού βρίσκονται όλοι αυτοί, όταν δεν μπορούν να κινητοποιήσουν ούτε 1.000 άτομα, ούτε 5.000 άτομα, σε όλη την Ελλάδα δεν γίνεται μια κινητοποίηση. Ναι. Άρα, τις ευθύνες πρέπει να τις αποδώσουμε εκεί που πράγματι βρίσκονται. Μάλιστα. Να πάρουμε κι εμείς όσες ευθύνες μας αναλογούν. Mm-hmm. Αλλά μας αναλογούν ευθύνες του 4,5% και όχι ευθύνες του υπόλοιπου 95% που έχουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Μάλιστα. Φαντάζομαι με καταλάβατε. Βεβαίως σας κατάλαβα. Χωρίς να λέω ότι είναι μόνο ποσοτικό το πρόβλημα. Σωστά. Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι και ξεχωριστό από την ποιότητα του αγώνα. Βέβαια. Πώς θα κάνεις ποιότητα σε μια κινητοποίηση με ποιοτικό περιεχόμενο και με προσδοκία να έχει αποτελέσματα, mm-hmm, αυτός ο αγώνας και αυτό το κίνημα, εάν δεν έχεις και την ποσότητα την